Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι Παρασκευή σήμερα και πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα. Βέβαια, στην πρώτη γραμμή έχουμε το Σκοπιανό, καθώς θα πρέπει πολύ γρήγορα να αρχίσουμε τη διαδικασία για να βρούμε την ονομασία του κρατηδίου αυτού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Καρατζαφέρη, είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Καλό σας μεσημέρι από τις Σέρρες, καλή χρονιά. Τι κάνετε? Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα την εκτίμησή σας για το πού πάμε και την θέση σας βεβαίως, κύριε Καρατζαφέρη. Καταρχήν αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, γιατί αυτή η αφόρητη μοναξιά 10 ετών στο θέμα των Σκοπίων τώρα έχει μαζέψει μια μεγάλη παρέα. Καλό αργά παρά ποτέ. Δεν νομίζω ότι σήμερα μπορεί να υποχωρήσει κανείς σε αυτή την πολιτική ουτοπία της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Καραμαλή, της σύνθετης ονομασίας. Τώρα τα Σκόπια κόπτονται, τα Σκόπια έχουν πρεμούρα, βλέπουν ότι υπάρχει κίνδυνος να αυτοδιαλυθούν, θέλουν να ενταχθούν στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, και ως εκ τούτου λοιπόν νομίζω ότι οι υποχρεώσεις θα είναι πολύ πιο εύκολες. Το ίδιο και ο Αμερικανός, με την αλλαγή του στάτους εδώ στο Αιγαίο για το ΝΑΤΟ και για την δυτική παρουσία, χρειάζεται αυτό το κρατήδιο να θωρακιστεί και να υπάρχει. Έτσι λοιπόν όλοι θέλουν να κλείσει υπόθεση. Βλέπω και διακρίνω για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ότι ο Αμερικανικός παράγοντος κρίνει υπέρ της Ελλάδος. Επομένως είναι αστείο, αν όχι άθλιο, να κλείσει με το όνομα Μακεδονία και ένα πρόθεμα. Πιστεύω ότι πρέπει να δει ο πολιτικός κόσμος και ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία, γιατί από αυτήν ξεκίνησε η διαδικασία της σύνθεσης ονομασίας, και να πει έχουν περάσει 10 χρόνια, μπαγιάτες σε αυτό, ξεκινάμε από την αρχή τη διαπραγμάτευση, η οποία δεν μπορεί να περιέχει βεβαίως την ονομασία ή το παράγωγο Μακεδονία, όπως έχει αποφασιστεί και στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών του 1992. Έχουμε όμως δύο ερωτήματα. Καταρχάς, δεν ξέρω αν οι Αμερικανοί, μου είπατε ότι βέβαια έχουν την πρεμούρα και βιάζονται, αλλά μήπως πιέζουν και εμάς, για να το κλείνουμε πολύ γρήγορα το θέμα. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τα ίδια πράγματα όπως ήταν επί Ομπάμα και Μπους. Mm-hmm. Είναι διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ πρέπει να ισχυροποιηθεί. Οι εξελίξεις στην Ανατολή δείχνουν ότι υπάρχει μια ρευστότητα, με την Τουρκία να έχει αλλάξει άξονα και πράγματα τα οποία βιώνουν κάθε μέρα. Θυμίζω σήμερα την ποινή εναντίον του τραπεζίτη που διαλογισμό του Ερντογάν έστελνε λεφτά στο Ιράν. Η Τουρκία δεν θεωρείται πλέον σταθερός πυλώνας, άρα λοιπόν πρέπει να κλείσει τις εκκρεμότητες η Αμερική. Για να κλείσει τις εκκρεμότητες η Αμερική, τώρα χρειάζεται πια την Ελλάδα. Δεν είμαστε το ανίσχυρο εκείνο χαρτί πριν από 5, 7, 8, 10 χρόνια που η Τουρκία ήταν ο στυλοβάτης αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή. Τώρα λοιπόν η καλύτερη στιγμή να το κλείσουμε. Τώρα. Τώρα. Εσείς είστε υπέρ ενός δημοψηφίσματος. Επειδή δεν έχω πιστοσύνη σε όλους αυτούς, τους θεωρώ πολιτικούς δρακοσυλλέκτες, έχω πει στη Βουλή κατ' επανάληψη να υπάρξει ένας νόμος που να λέει η οποιαδήποτε τελική επιλογγή να περάσει από την έγκριση του ελληνικού λαού. Αυτοί δεν το κάνουν βέβαια, γιατί πρώτον θα αποδυναμώσουν, άρα του λέει ο παράγων, ο οποιοδήποτε παράγων δεν έχει καμία αξία, ο λαός θα αποφασίσει, δεν το θέλουν, και δεύτερον δεν τους βοηθάει στα οποιαδήποτε σχέδιά τους. Φοβούμε λοιπόν πάρα πολύ ότι θα υπάρξουν κάποιοι τζαλαπέτηδες οι οποίοι, προκειμένου να κλείσουν την υπόθεση, μπορούν να πάνε σε άτακτες υποχωρήσεις σαν και αυτές που πήγε η κυβέρνηση Καραμαλή το 8. Τώρα, την άποψή σας μας την είπατε. Θέλω να μου πείτε όμως και τι πιστεύετε, γιατί έχετε μια εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια και τους ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθέναν τους πολιτικούς μας. Επομένως, τι πιστεύετε ότι θα πράξουν, γιατί ουσιαστικά όλα αυτά τα οποία ακούμε μέχρι σήμερα δεν είναι κάτι συγκεκριμένο που έχει ανακοινωθεί, αλλά διαρροές και αναλύσεις. Καλά, βγήκε ο Κοτσιάς, το είπε πλέον επίσημη πηγή. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, είπε σύνθετη ονομασία με προσδιορισμό. Δηλαδή, ό,τι λάλησε και ο Καραμαλής δια του στόματος της κυρίας Μπακογιάννη. Άρα το Μακεδονία σίγουρα μέσα. Αυτό όμως που μου προβληματίζει έντονα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει επίσημη θέση. Ακούω κάποιες φωνές, και εγώ βγήκε ο Χατζηδάκης και είπε «Μα έχουμε θέση αυτή του 2008 κτλ». Αλλά την επίσημη φωνή της Νέας Δημοκρατίας δεν την ακούω. Είναι σε δεινή θέση, ο αντιπρόεδρος και πρώην συνεργάτης μου, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, όπως και ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δηλαδή τα χαρτιά νούμερο 2-3 της Νέας Δημοκρατίας.
Γιατί πώς να δεχτούν σύνθετη ονομασία όταν τους είχα εγώ επάνω στο βάθρο, όταν σωστά φωνάζαμε και κάναμε τα συλλαλητήρια και λέγαμε δεν εκπομπούμε το όνομα, δεν δίνουμε το όνομα, όχι σύνθετη ονομασία. Όταν λοιπόν φωνάζανε στον κόσμο, όταν όργωναν τη Μακεδονία και έλεγαν και σε εσάς είχαν έρθει, σωστά, ότι δεν μπορεί να υπάρχει σύνθετη ονομασία, τώρα θα το κάνουν γαργάρα αυτό. Εντάξει, κατάπιαν κάποια πράγματα προς χάρη του νεοφεδρελισμού και της καρέκλας, αλλά τώρα πλέον είναι και η συνείδηση, είναι η αξιοπρέπεια. Καλά, δεν είναι πολύ έντιμο να βγουν και να πούνε λοιπόν οι δυο τους ότι εμείς διαφωνούμε και ότι έχουμε το περιθώριο πια να πάμε από την αρχή? Εάν λοιπόν το πούνε αυτό, σημαίνει διάσταση και διάσπαση και αρχίζει ένα νέο γαϊτανάκι πολιτικό στον τόπο. Εγώ πιστεύω ότι η αξιοπρέπειά τους και η συνείδησή τους θα είναι πάνω από τη σκοπιμότητα. Οπότε μάλλον θα έχουμε το όνομα Μακεδονία με κάτι συν ακόμη και εκεί κλείνουμε. Ένα πρόθεμα, δηλαδή τώρα όποιο να τρίχες όλα τώρα, αυτά, ναι, το έθνος θα είναι μακεδονικό, ο στρατός θα είναι μακεδονικός, η εθνικότητα θα είναι μακεδονική και όλα, ναι, αυτά. Δεν μπορεί να είναι. Η χώρα αυτή είχε όνομα. Λεγόταν Βαρντάσκα, ναι, μέχρι και το 1945 και μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταθέσει τα γραμματόσημα ότι λεγόταν Βαρντάσκα. Mm-hmm. Ποια είναι η ιστορία και τη λέω σε ένα λεπτό μέσα. Ναι, ναι, παρακαλώ. Τότε ο Τίτο ήθελε να δώσει μια υπόσταση, έτσι, και είπε Μακεδονία τη Βαρντάσκα. Ο Άγγλος με τον Τζόρτσιλ, με τους Αμερικανούς, Τρούμα κτλ. Λέγανε στις ελληνικές κυβερνήσεις, κάντε τον Κινέζο, μη μιλάτε, κάντε το χαζό, γιατί προσπαθούμε να τραβήξουμε τον Τίτο από τον Στάλιν. Άντε το ίδιο και το 1953-54, θέλουμε να τραβήξουμε τον Τίτο από τον Κλούτσεφ. Και υποχωρούσαμε εμείς, και όλες οι κυβερνήσεις από το 1945, περιλαμβανομένης ακόμα και αυτής της επταετίας των συνταγματαρχών, δεν κάναμε θέμα, γιατί λέγαμε αμάν, μας πιέζουν οι Αμερικανοί. Τώρα λοιπόν έχουμε μια κατάσταση η οποία δημιουργεί νέες συνθήκες και θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι θα αντιληφθούν ότι είναι η χρυσή ευκαιρία στη χώρα που δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθεί. Κύριε Καρατζαφέρη, επειδή βλέπουμε και από την πλευρά των Σκοπίων μια άλλη συμπεριφορά, είναι να έχουν μπέσα, να το πω έτσι ελληνικά. Θέλω να πω ότι τώρα δείχνουν τέλος πάντων κάποιο καλό χαρακτήρα. Στη συνέχεια και αν πάρουν αυτό το σύνθετο όνομα, πιστεύετε ότι και πάλι θα ξεκινήσουν αυτά που μας φτιάχνουν όλο το προηγούμενο διάστημα? Άλλη μια φορά να πω ότι αυτό το κρατήδιο δεν έχει μια αυτάρκεια, δεν έχει μια οντότητα κρατική και περισσότερο έθνους. Ναι. Εκεί υπάρχουν διάφορες δυνάμεις. Ποιος έχει το πάνω χέρι? Το έχουν το πάνω χέρι οι Μουσουλμάνοι, το έχουν το πάνω χέρι οι Αλβανοί, το έχουν το πάνω χέρι οι Σλάβοι, το έχουν το πάνω χέρι οι Τούρκοι. Έτσι περιγράφεται και διαγράφεται η πολιτική τους. Τώρα σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση εμάς μας εξυπηρετεί να λύσουμε το όνομα. Αν δεν μπορέσουμε να το λύσουμε τώρα, δεν θα ξαναβρούμε τέτοια ευκαιρία στο αύριο. Το θέμα δεν είναι να μπορέσουμε, το θέμα είναι να θέλουμε, από ό,τι καταλαβαίνω όμως. Να θέλουμε εμείς, όχι να θέλουν αυτοί. Να θέλουμε εμείς, ακριβώς, ναι, και να διεκδικήσουμε και να το κλείσουμε. Εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Ακούω διάφορα έτσι πολιτικά καραγκιοζηλίκια, ότι μεν δεν θα μεν ψηφίσω, αλλά άμα η πλειοψηφία πει αυτά, αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Εγώ θα συνιστούσα σε όλους πίεση, μπορούμε να κερδίσουμε μια άλλη ονομασία. Όποια θέλουν αυτοί, αρκεί να μην έχει τη λέξη να μην Μακεδονία. Έχει τη λέξη Μακεδονία. Για τον συγκυβερνήτη, ο οποίος και παλαιότερα είχε μια διαφορετική άποψη, αλλά τώρα βλέπουμε ότι βάζει πάρα πολύ νερό στο κρασί του. Είχε και στο ΦΠΑ άποψη, θα του ρίξω. Είχε, ναι, και για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Είχε το τζαμί. Έχει συνηθίσει να κάνει πολλά πράγματα γαργάρα ο κύριος Πάνος Καμένος και αυτό θα το κάνει η γαργάρα. Α, θα το κάνει και αυτό. Ο κύριος Καμένος, το πρώτο πράγμα που θέλει, την καρέκλα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για την καρέκλα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας θα έδινε πολύ περισσότερα. Αλήθεια, βέβαια, αυτό το ακόμα και ακόμα, δηλαδή θα χαλάλιζε και θα θυσίαζε και τα πιστεύω του με τα οποία αυτά πορεύτηκε από την αρχή. Τα έχει χαλαλίσει, δεν τα είναι. Χαλαλίσει, αν υπάρξει ΦΠΑ στα νησιά, εγώ θα. Εντάξει, αυτά τα έχουμε δει. Δεν είναι, δεν είναι. Και εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν θεωρείται από τους πλέον σοβαρούς ο Πάνος ο Καμένος. Όλοι έχουμε μια εικόνα για τον κύριο Καμένο. Η 21 του μήνα, 21 Ιανουαρίου, θα έχουμε μια μεγάλη κινητοποίηση. Συγκεντρώνονται υπογραφές, καλείται κόσμος. Εσείς θα δώσετε το παρόν στην Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, έχει προγραμματιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό μια περιοδία στην Κρήτη και θα είμαι εκεί. Α, θα είστε εκεί. Προσπαθώ να βρω τον τρόπο, αλλά βεβαίως η ομάδα του λαού στη Βόρεια Ελλάδα θα δώσει το παρόν. Ναι. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να φέρει αποτελέσματα, δηλαδή αν όντως χιλιάδες κόσμος βγει στους δρόμους,
και πει το όχι του. Θα μετρήσει ή απλά θα είναι μια κινητοποίηση που μπορεί να δώσει ένα στίγμα αλλά χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Το θέμα είναι πώς θέλει να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση το οποιοδήποτε σελτίο και την οποιαδήποτε διαδήλωση. Μπορεί η κυβέρνηση να πει ότι δεν με ενδιαφέρει το περνάω τράση, τα κάποια γραφική είναι. Εδώ ταυτοχρόνως μπορεί να πει στην άλλη πλευρά, κοιτάξτε τι πίεση έχω και δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ναι. Οπότε μένει να το δούμε. Δηλαδή την επόμενη μέρα πρέπει να δούμε τι θα πράξει. Μάλιστα. Κύριε Γκρατσαφέρη, νομίζω ότι είσαι σταθέστατος να τα λένε και πιο συχνά και για άλλα θέματα. Ευχαριστώ πολύ, το περιμένω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.